Ένα πρώτο σχόλιο για το αποτέλεσμα. Αλλαγή κυβέρνησης έχουμε, αλλαγή πολιτικής δεν προκύπτει από τα στοιχεία και από την πραγματικότητα την ίδια. Πολύ περισσότερο που αύριο κιόλας. Γιατί ο κόσμος ψήφισε. Πραγματοποιείται Eurogroup. Με αυτό το σκεπτικό δεν ψήφισε, ότι για να αλλάξω. Θα πω, ναι. Αύριο έχει Eurogroup με θέμα την Ελλάδα. Ήδη δηλαδή ετοιμάζουν κουστούμι μέτρων. Αυτή η πολιτική είναι που θα συνεχιστεί. Η πολιτική των μνημονίων, η πολιτική η φορομπηκτική, η πολιτική αυτή που ληστεύει στις λαϊκές οικογένειες. Και αυτή η πολιτική είναι που θα αντιπαλέψει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και εκεί θα κατατεθεί όλο το ποσοστό του. Σε αυτή την υπόθεση. Στο να φουντώσουν οι αγώνες, στο να συνταχθεί το εργατικό κίνημα. Που δέχτηκε πλήγμα τα τελευταία χρόνια και δέχτηκε πλήγμα γιατί έννοιες αγωνιστικές, αξίες αγωνιστικές, αριστερές, επειδή είχατε και πριν μια συζήτηση περί αριστεράς, αυτές οι αξίες διασύρθηκαν το τελευταίο τετράχρονο. Καθώς το όνομα της αριστεράς εφαρμόστηκαν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μια δεξιά συντηρητική πολιτική που συνεχώς έκλεβε από τους πολλούς για να δίνει καινούργια προνόμια στους λίγους. Το ότι εκφράστηκε δυσαρέσκεια απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ και ότι ο κόσμος ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία και ότι αυτή η δυσαρέσκεια δηλαδή στράφηκε προς τα εκεί. Θεωρούμε ότι δεν είναι μια επιλογή δοκιμασμένη, μια επιλογή αποτυχημένη, καθώς αυτή η δυσαρέσκεια πάει στράφη. Οπότε εμείς από αύριο έχουμε πολύ σημαντική δουλειά και πολύ σημαντική δουλειά εννοώντας την ανάπτυξη αγώνων, την ανάπτυξη διεκδίκησης, τη δυνατότητα να μπουν περισσότεροι άνθρωποι στην πάλη, όχι μόνο για να αποσπάσουμε ό,τι μπορεί να κατακτηθεί σήμερα και την ελάχιστη ανακούφιση για τις εργατικές λαϊκές οικογένειες, αλλά να ανοίξουμε τον δρόμο για όσα δικαιούται σήμερα ο εργαζόμενος λαός και η νεολαία. Σε αυτή την υπόθεση θα κατατεθεί το ποσοστό του ΚΚΕ, όπως είχαμε πει και προεκλογικά, στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στους χώρους νεολαίας και θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να συνταχθεί το κίνημα σε κατεύθυνση ρήξης με το σύστημα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις τους. Πόσο χρόνο είστε? 31. Η πολιτική του ΚΚΕ, ξαναλέω, εκφράζει ότι πιο σύγχρονο και ότι πιο νέο. Έχει ισχυρή γιατί εκφράζει τις ανάγκες των πολλών. Το ξέρετε ότι είναι ισχυρή, ναι, και μαχητική και μέσα στους χώρους νεολαίας και στα πανεπιστήμια και στα σχολεία και στους χώρους δουλειάς και στους χώρους κατάρτισης.